Η πίστη στην υπόθεση του αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής μας είναι παρακαταθήκη, είναι το μεγάλο όπλο που θα φέρει αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Χαιρετίζουμε επίσης τους χιλιάδες απεργούς στους χώρους δουλειάς, όλους αυτούς που έπρακτα αγκάλιασαν τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για απεργία, που στηρίζουν στην πράξη το διοικητικό πλαίσιο, που αγωνίζονται κι αυτοί δίπλα σε μας για δημόσια υγεία πιο ενισχυμένη, ακόμα περισσότερο τώρα στην κατάσταση της πανδημίας, που αγωνίζονται έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να έχουν εισόδημα. Η απεργία μας σήμερα είναι η απάντησή μας στο νομοθετικό έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση στην επίθεση που γενικεύεται. Είναι η απάντησή μας απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει τις απλήρωτες υπερορίες, να ξεχαρβαλώσει, να κυροτερεύσει ακόμα περισσότερο τους όρους δουλειάς και ασφάλισης των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας. Η απεργία μας είναι η δική μας αγωνιστική απάντηση ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα στο πλευρό των νοσοκομειακών γιατρών, του νοσοκομειακού προσωπικού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δημόσια υγεία, και απαιτούμε εδώ και τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Η απεργία μας, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι η απάντηση σε μια αισχρή προπαγάνδα της κυβέρνησης που στόχο έχει εν μέσω πανδημίας για μια ακόμα φορά να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους, να μας πει ότι εσείς φταίτε που πεθαίνετε, εσείς φταίτε που αρρωσταίνετε. Η απάντηση αυτή της κυβέρνησης, η άθλια αυτή προπαγάνδα, ακούστηκε όλες τις προηγούμενες μέρες διαμέσω των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών που είχαν το θράσος να πούνε ότι αν είχαμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας θα είχαμε περισσότερους νεκρούς. Με αυτό δεν βιάζουν μόνο την πραγματικότητα και την αλήθεια, αλλά επιχειρούν να μεταφέρουν τις δικές τους ευθύνες στις πλάτες των εργαζομένων. Είμαστε εδώ και δίνουμε απάντηση με την απεργία μας απέναντι στην καταστολή και στη βία της κυβέρνησης. Αν νομίζει η κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε όλη την ιστορία της ταξικής πάλης, ότι μπορεί βγάζοντας το ραβδί από το αντεργατικό οπλοστάσιο και χτυπώντας εργάτες που αγωνίζονται, αν νομίζει ότι μπορεί να μας σταματήσει, αν νομίζει ότι μπορεί να μας φημώσει, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ούτε φημωνόμαστε, ούτε σταματάμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τελικά θα είμαστε εμείς αυτοί που θα τσαλακώσουμε αυτή την αντεργατική πολιτική. Αυτοί που τελικά θα επιβάλλουμε το δίκιο των εργαζομένων. Να είστε καλά, συνεχίζουμε τον αγώνα. Η σημερινή απεργία είναι η προετοιμασία για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε καλά ότι και πολλοί που δεν μπόρεσαν σήμερα να πάρουν μέρος στην απεργία κάτω από το βάρος της τρομοκρατίας που γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, η εργοδοσία έχει ξεσαλώσει. Ξέρουμε ότι αύριο θα είναι στο πλευρό μας και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, θα είμαστε από καλύτερες θέσεις να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εμπρός, λαέ!